Θεότομος ήταν πρόσωπο ασκητικό και εκπαιδιώθε, είχε, τι παιδιώθε, Χριστή προφήτης. Και πότε Χριστή προφήτης? Χριστή προφήτης τη στιγμή που η συνάντηση, η Παναγία ενώχει στην Αστέρα, στην κοιλιά της είχε τον Χριστό. Ό,τι είχε συλλάβει η Παναγία, συνάντησε την Ελισάβετ, που ήδη η Ελισάβετ ήταν 6 μηνών, κυοφορούσε τον Τίμιο Πρόδρομο, και εκείνη τη στιγμή που μίλησε, συνάντησε η Παναγία και την Ελισάβετ, λέει η Ελισάβετ, εσκύρδισε εν την κοιλία αυτής ο Τίμιος Πρόδρομος. Εκείνη τη στιγμή ο Τίμιος Πρόδρομος προσκύνησε μέσα από την κοιλιά της μητέρας του τον Χριστό. Και επειδή έκανε αυτή την προσκύνηση, έγινε αυτή η επικοινωνία, εκείνη τη στιγμή ταυτόχρονα ο Τίμιος Πρόδρομος εχρίστη προφήτης. Μια λεπτομέρεια η οποία δείχνει πόσο σημαντικό πρόσωπο είναι ο Τίμιος Πρόδρομος για την Εκκλησία. Όχι απλώς εκπαιδιώθη, εν την κοιλία της μητρός του εχρίστη προφήτης. Και βλέπουμε, ακούμε κάτι ηλικίες στην Παλαιά Διαθήκη που εχρίοντοι οι προφήτες και μα λέμε είναι δυνατόν, περίπου είναι μια όρημη ηλικία, γύρω στα 30 εχρίστη προφήτης ο προφήτης Ισαΐας. Στα 24 του εχρίστη προφήτης ο προφήτης Ιερεμίας. Ο Δαβίδ εχρίστη προφήτης στα 14 του και κατ' άλλους στα 12 του. Και τι είναι ο Πρόδρομος? Από την κοιλία της μητρός. Είπα ότι ήταν ασκητικό πρόσωπο. Αλλά προσέξτε, η άσκηση του Τιμίου Προδρόμου, δηλαδή το ότι δεν έτρωγε, δεν έπινε, διαρκώς προσευχόταν, ήταν ένα έργο που όχι το άκουσε για να το κάνει, αλλά το έβγαινε από μέσα του. Τι σημαίνει αυτό για το ασκητικό πρόσωπο? Ότι η νηστεία, η προσευχή, η απόσυρση από τα εγκόσμια γεγονότα, τις κοσμικές χαρές, δεν είναι άθλος, αλλά τι είναι? Είναι η φυσική λειτουργία του ανθρώπου. Εμείς ουσιαστικά με τις χαρές που βλέπουμε τον κόσμο, τα υλικά αγαθά γύρω μας, έχουμε εξαπατήσει τον ίδιο μας τον εαυτό, και το επαναλαμβάνω με κεφαλαία γράμματα, έχουμε εξαπατήσει τον εαυτό μας να πιστεύουμε ότι τα υλικά αγαθά, οι χαρές του κόσμου, οι ειδονές του κόσμου και τις άρτες, έχουμε εξαπατήσει τον εαυτό μας και νομίζουμε ότι αυτή είναι η ζωή, αυτή είναι η χαρά. Ο Τίμιος Πρόδρομος όμως λειτουργούσε ακριβώς αντίθετα. Εκπαιδιώθε μέσα του, λειτουργούσε φυσιολογικά με την ανθρώπινη φύση που είχε πάνω του. Δηλαδή η νηστεία, η προσευχή, αυτό που μας τρομάζει και το λέμε όπου τι είναι αυτό, το κάνει ο τάδε, και μέσα μας φτιάχνουμε με τη φαντασία μας ότι αυτός επειδή νηστεύει και επειδή κάνει ασκητικά πράγματα ότι είναι πέρα από τον κόσμο και ότι είναι ηρωικό πρόσωπο εν πάση περιπτώσει. Λάθος. Δεν είναι το ηρωικό πρόσωπο, έτσι μας φαίνεται σε εμάς. Αλλά ουσιαστικά ο άνθρωπος εκείνος που πραγματικά νηστεύει, προσεύχεται, αγρυπνεί, χωρίς να το κάνει, γιατί το κάνει, γιατί το ζει και το πιστεύει, είναι ο άνθρωπος που αυτό ζει τη φυσιολογική ζωή. Είναι εκείνος ο άνθρωπος που ζει ποιοτική ζωή. Γιατί είναι φυσιολογική και ποιοτική ζωή αυτή? Διότι έτσι είμαστε πλασμένοι από το Θεό. Είμαστε πλασμένοι από το Θεό να χαιρόμαστε τη ζωή με απέριτα πράγματα.
Είμαστε πλασμένοι από τον Θεό να δίνουμε τα υλικά αγαθά, όχι να τα αποθηκεύουμε. Ο Θεός όταν έφτιαξε τη δημιουργία, έκανε όλο τον υλικό κόσμο, προσέξτε, τον υλικό κόσμο όλον έφτιαξε ο Θεός. Και τι του λέει του Αδάμ? Αυτά τα έκανα για σένα. Πά, δικά σου. Και του λέει, και ο Θεός μου δεν δικά σου, βάλε και δικό σου όνομα στο κάθε τι που βλέπεις. Στο οποιοδήποτε αντικείμενο, πράγμα και ζώο. Έκανε ονοματοδοσία ο Αδάμ. Και του λέει όμως του Αδάμ, για να χαίρεσαι τη ζωή σου και πραγματικά για να χαίρεσαι αυτά τα υλικά αγαθά που πήρες από εμένα, θα τα χαίρεσαι τότε. Με ποιον τρόπο? Όπως τα πήρες, έτσι να τα δίνεις. Αυτή είναι η φυσιολογική λειτουργία του ανθρωπίνου προσώπου. Ως προς τα υλικά αγαθά. Και θέλω να πω τελικά ότι όταν λέμε τη λέξη στέρηση, ότι δεν πρέπει να έχουμε υλικά αγαθά, μα έτσι ο άνθρωπος λειτουργεί φυσιολογικά. Αν στον άνθρωπο δώσεις πλούτο, του δώσεις όλα τα υλικά αγαθά, να έχει πλήρη επάρκεια, ξέρετε τι θα αισθάνεται αυτός ο άνθρωπος? Το ανικανοποιεί. Δεν θα έχει επάρκεια μέσα του ποτέ. Εδώ είδαμε και στην πρόσφατη ιστορία της Ελλάδος ένα πρόσωπο το οποίο ήταν πάμπλουτο. Ήταν ο Αριστοτέλης ο Νάσης. Θεόσπονης. Είχε έναν άνθρωπο που τον αγαπούσε. Τη Μαρία Κάλλας. Και θεώρησε αυτή, δεν σε θέλω άλλο, θα πάρω την Τζάκη, την Κένεδη από εκεί πέρα. Για ποιο λόγο? Δεν του ήταν ολόκληρο αυτό που είχε. Ήθελε να πάρει τα πετρέλαια της Αμερικής να έχει τον ενεργειακό έλεγχο σε ένα πολύ μεγάλο γεωγραφικό μήκος και πλάτος επί της γης. Κι όμως αυτός ο άνθρωπος πέθανε μόνος του. Στη μοναξιά του και στην κατάντια του. Έκανε το ακριβώς αντίθετο από αυτό που λέει η ανθρώπινη φύση. Βίασε τον εαυτό του να αποκτά πράγματα, να θέλει, να κατακτά και όλο και περισσότερο. Δεν κατάφερε τίποτα στη ζωή του. Έχανε μόνος του. Εγκαταλελειμμένος μόνος του, έτσι. Γι' αυτό λέω εγώ ότι ο άνθρωπος ο οποίος τελικά είναι ασκητής, δεν σημαίνει ότι είναι ο ηρωικός και ναι, στα μάτια μου μένα τώρα που είμαι μπλεγμένος με ειδονές, με πλούτη και αγαθά, με χρήματα, αυτοκίνητα, σπίτια, μπορεί να μου φαίνεται στα μάτια μου ότι είναι ηρωικό πρόσωπο, άγιος, αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι έτσι. Είναι ο άνθρωπος που λειτουργεί φυσιολογικά. Και ο άγιος ποιος είναι? Ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος γνώρισε τον Θεό. Άρα εκείνος που ζει, που γνωρίζει τον Θεό, είναι εκείνος που ζει την αιώνια ζωή, τη σωτηρία του, ζει φυσιολογικά, ζει τη ζωή του και χαίρεται και χαμογελάει και ολοκληρώνω χωρίς να σας κουράζω άλλο. Εάν τώρα λέμε εμείς εορτάζουμε το πρόσωπο του Τιμίου Προδρόμου, το εορτάζουμε και ενθυμούμεθα και λέμε ότι ο Τίμιος Πρόδρομος ήταν ασκητικό πρόσωπο και η άσκηση που την αναδεικνύει ο Τίμιος Πρόδρομος για μας τι θα πρέπει να είναι? Ως πρόταση ζωής. Ως πρόταση ζωής να βάλουμε την άσκηση στη ζωή μας. Όχι για να γίνουμε τα ηρωικά πρόσωπα για τα παιδιά μας. Γιατί ξέρετε, κάποιος που λέει νηστεύω, κάνω πράγματα, χτίζει μια ιδέα για τον εαυτό του και εκεί που θέλει να την πρωτοπολίσει, να την πρωτοδιαδώσει αυτή την ιδέα ότι κάποιος είναι και το πιστεύει μέσα του, είναι στα ίδια τα παιδιά. Και με τον τρόπο που δείχνει ότι είναι κάποιος και δίθεν, αντί να δίνει σωστή πληροφόρηση στα παιδιά, σωστό παράδειγμα, κακοποιεί. Το ίδιο συμβαίνει μεταξύ των ανδροπαλλογίνων και όλες οι σχέσεις. Όχι να πιστεύουμε το δίθεν, αλλά πραγματικά ότι αυτό που κάνουμε είναι η ποιότητα της ζωής. Είναι η πρόταση της ζωής. Είναι
είναι εκείνο το οποίο με κάνει να ζω και να αισθάνομαι την αιώνια ζωή. Να πλησιάζει ο άνθρωπος δηλαδή τον Θεό. Αυτή εστί η αιώνιος ζωή. Ή να γινώσει πως είσαι τον Κύριο ημών Ιησού Χριστόν. Αυτό σημαίνει ότι η αιώνια ζωή είναι να γνωρίζει κάποιος τον Χριστό, και η αιώνια ζωή δεν είναι τόπος με το θάνατο κάπου εκεί που δεν ξέρω πού, αλλά η αιώνια ζωή είναι τρόπος. Είναι τρόπος το πώς να κατακτάς την ποιοτική ζωή. Το Ευαγγέλιο είναι πρόταση ζωής, αδελφοί μου. Αυτό να κάνω. Αυτό άλλωστε έκανε και ο Τίμιος Πρόδρομος. Χρόνια πολλά και στους εορτάζοντας. Βοήθειά μας ο Τίμιος Πρόδρομος. Να είστε καλά. Κύριε Ευχαριστώ.